Είναι ένα από τα δεκάδες ανασφάλιστα παιδιά που το πρωί επισκέφθηκαν την κινητή παιδοδοντιατρική μονάδα Λιτό των Γιατρών του Κόσμου στο Δημαρχείο Χανίων. Τα παιδιά έλαβαν δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή, δωρεάν οδοντιατρική εξέταση και αγωγή υγείας, ενώ έγιναν και δωρεάν εμβόλια. Η οδοντιατρική θεραπεία και προκρίσεις πάντοτε ήταν ιδιωτική δαπάνη. Οπότε και προκρίσεις στα περισσότερες οικογένειες δεν είχαν δυνατότητα. Και ειδικά στα παιδιά υπάρχει και η λογική ότι είναι παιδικά δόντια, θα αλλάξουν, δεν ασχολιόμαστε. Το οποίο είναι μεγάλο λάθος, γιατί προβλήματα στα παιδικά δόντια θα δημιουργήσουν, θα έχουν συνέπειες και στην οδοντοφία, τη μόνιμη στο μέλλον. Βρισκόμαστε εδώ στα Χανιά με την πρωτοβουλία του Δήμου. Θα εξετάζει εδώ η οδοντιατρική μονάδα και οι παιδιατροί θα είμαστε στον πρώτο όροφο. Θα κρατηθεί αριθμός προτεραιότητας και θα εξετάζουμε τα παιδιά τα ανασφάλιστα που κάθε μέρα αυξάνονται στη χώρα μας. Εσείς στην πληροφορία θα κάνετε κάποιες εμβολιασμοί? Ναι, ναι, γίνονται εμβολιασμοί. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι εμβολιασμοί. Στα παιδιά τα ανασφάλιστα πάντα. Η κινητή παιδοδοντιατρική μονάδα Λιτό των Γιατρών του Κόσμου με τη χορηγία εταιρείας κινητής τηλεφωνίας επισκέπτεται όλη την Ελλάδα και προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Η Vodafone αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες κοινωνίας. Τα τελευταία 12 χρόνια, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, παρέχουμε φροντίδα σε παιδιά τα οποία τα έχουν ανάγκη. Μέσω της κινητής μονάδας των Γιατρών του Κόσμου, έχουν μέχρι σήμερα λάβει ιατρική, παιδιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη περισσότερο από 57.000 παιδιά στην Ελλάδα δωρεάν και τα τελευταία 2 χρόνια έχουν εμβολιαστεί περισσότερο από 2.300 παιδιά. Νομίζω ότι ιδιαίτερα σε τέτοιους δύσκολους καιρούς αυτές οι πρωτοβουλίες βοηθάνε πάρα πολύ, βοηθάνε πραγματικά τους ανθρώπους που πιθανόν να μην έχουν αυτή τη δυνατότητα και είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορούν την πρόληψη. Η κινητή μονάδα των Γιατρών του Κόσμου θα βρίσκεται στο Δημαρχείο Χανίων και την Κυριακή 8 Μαρτίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.